Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Φίλοι ακροατές, γεια σας. Καλώς ήρθατε στα ομιλήματα. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Τον ήχο φροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Να σας προτείνουμε τρία καλά βιβλία από τις εκδόσεις Πορφύρα Όλα. Jim Forrest, Εξομολόγηση, Το κατόφλι της συγχώρησης, εισαγωγή του πατρός Χαράλαμπου Παπαδόπουλου. Μαριγούλας Κοκκίνου και Γεωργίας Κοφινά, Σαρακοστιανά, Μεσογειακή νηστίσιμη χορτοφαγική κουζίνα, η 27η έκδοση αυτού του κλασικού βιβλίου για την μαγειρική των νηστιών. Και ένα παιδικό χριστουγεννιάτικο της Πινελόπης Μωραΐτου, Ο Άγγελος, Ο Ποντικόβεν και η Άγια Νύχτα. Εικονογράφηση Λιάννα Δενεζάκη και Μάνος Κρόκος, με αυτοκόλλητα συνοδεύεται αυτό το βιβλίο για τους μικρούς μας φίλους. Εμείς θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του Μιχάλη Λεβέντη, πάλι από τις εκδόσεις Πορφύρα, Ασκήσεις Ψυχοθεραπείας, Διάλογος με το Θεό και τον άνθρωπο. Ένας διάλογος μεταξύ του συγγραφέα και του Θεού, ένας υποθετικός διάλογος προφανώς, αλλά με πολλά στοιχεία αλήθειας και αναζήτησης του πραγματικού εκ μέρους του ενός συνομιλητή, του ανθρώπου, αλλά και απαντήσεις του Θεού εντός εισαγωγικών μέσα από την πατερική γραμματεία και την νεότερη θεολογική σκέψη. 4 Δεκάτου 2016. Μιχάλης. Σήμερα το πρωί στο σχολείο ήρθε ο καλός συνάδελφος Γιάννης Δέλτα, φιλόλογος και θεολόγος, και μου έψαλε στο αυτί «Πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων». Έμεινα άφωνος. Ήταν σαν να το άκουγα για πρώτη φορά. Φαίνεται πως τώρα ήμουν έτοιμος να το δεχτώ όπως το έπρεπε, όπως μου έπρεπε. Μπήκα στο διαδίκτυο και άρχισα να το ψάχνω. Άκουσα να το ψάλλουν σπουδαίοι πρωτοψάλτες και η ψυχή μου μεταφέρθηκε αμέσως αλλού. Έτσι, όταν σε λίγο κατέφτασε μία συνάδελφος που δεν πιστεύει ιδιαίτερα στο Θεό, και ενώ από τον υπολογιστή ερχόταν ένα βυζαντινό μέλος, εγώ συγκινημένος και χωρίς να πολυσκεφτώ τη ρώτησα αν το γνώριζε. Μου απάντησε με ύφος ενοχλημένο. «Όχι, και δεν νομίζω πως είμαι έτοιμη τώρα το πρωί για να ακούσω κάτι τέτοιο». Γύρισα σιωπηλό στο τετράδιο για να αφήσω εκεί τις εντυπώσεις μου με τις τόσο γρήγορες εναλλαγές. Θεός, φαίνεται καθαρά πως ενόχλησε τη συναδέλφου σου η απόρριψη. Μιχάλης, και όμως είχα τόσο καλή διάθεση να γράψω και να γράψω. Θεός, γιατί να σε επηρεάζει τον ανθρώπων ο θόρυβος, περισπασμός είναι. Βλέπεις ωστόσο την παρουσία των αντιθέτων πόσο φανερή και έντονη είναι σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, καλείσαι να στέκεσαι πάνω από τις ακραίες καταστάσεις, να αγκαλιάζεις και το θετικό και το αρνητικό και να πορεύεσαι. Να μην επηρεάζεσαι από εκείνους που διαφωνούν μαζί σου, αλλά να τους επιτρέψεις να ζουν με τις πεποιθήσεις τους. Ακόμη κι αν με προσβάλλουν. Ναι. Έχεις όμως αναρωτηθεί μήπως και εκείνοι θεωρούν προσβολή τα δικά σου λόγια, τις δικές σου θέσεις και απόψεις, προσβολή στα πιστεύω τους, στις αρχές τους, στην αισθητική τους. Έχεις αναρωτηθεί πως εκείνοι σε βλέπουν. Πρέπει να με απασχολεί αυτό. Δεν μπορείτε να μιλάτε για πραγματική ελευθερία όταν δεν επιτρέπετε στους άλλους να ακολουθούν το δικό τους προσωπικό και ιδιαίτερο δρόμο και λόγο. Μιχάλης, δύσκολο να υπάρχει κάτι τέτοιο στη γη. Δύσκολο και γι' αυτό τα τόσα προβλήματα που έχετε μεταξύ σας. Μιχάλης, η απουσία ελευθερίας. Θεός, η απουσία σεβασμού του ενός προς τον άλλο. Και αγάπης βέβαια.
άρα να αφήσω κατά μέρος την όποια ενόχληση και να ασχοληθώ μονάχα με τη συγκίνηση του ακούσματος του ύμνου. Θεός είναι προτιμότερο. Μιχάλης. Εντάξει. Έρχομαι λοιπόν στο πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων. Η πρώτη μου σκέψη ήταν πως ο άνθρωπος πρέπει να ενεί το Θεό με κάθε του πνοή. Κάθε πνοή να αναφέρεται σε Αυτόν, τον οποίο πρέπει να έχει ως μόνο στόχο. Αφού από το Θεό προέρχεται η πνοή του, στο Θεό να επιστρέφει. Ζήτησαν κάποτε από τον Άγιο Νεκτάριο οι μοναχές να τους εξηγήσει το στίχο και εκείνος τις βοήθησε αργότερα να τον καταλάβουν βιωματικά. Ένιωσαν σε ώρα προσευχής πως τα πάντα υμνούν τον Κύριο και η ζωντανή φύση και οι λεγόμενοι νεκροί. Δεν υπάρχει στη δημιουργία κάτι που να μην μπορεί να υμνεί και να ευχαριστεί το Θεό. Θεός, το κάθε τι είναι δυνατό να γίνει αφορμή ώστε να γράψεις κάτι, ε? Φτάνει να με εμπνεύσει. Και η έμπνευση από τι εξαρτάται? Όπως γνωρίζεις δεν υπάρχουν κανόνες εδώ, ή σε εμπνέει κάτι ή το αφήνεις και περνάει. Ρωτάω εσένα προσωπικά, πώς αποκτάς την έμπνευσή σου? Νομίζω πως εμφανίζεται η ανάγκη για έκφραση όταν το μέσα μου, δηλαδή εσύ, με παρακινείς. Θεός, κάθε δημιουργία έχει ως αίτιο εμένα? Ναι, και ας μη φαίνεται από την πρώτη ματιά. Ας λέμε ότι ο άνθρωπος δημιουργεί, ότι δικά του είναι όσα φτιάχνει. Στην πραγματικότητα όλα είναι δικά σου. Θεός, μπορείς να κάνεις πιο συγκεκριμένους τους λόγους για τους οποίους δημιουργείς? Ας πούμε, είναι ένας άνθρωπος η έμπνευσή σου, ένα λουλούδι, ένα συμβάν, ένα ζώο, ένα ηλιοβασίλεμα? Μιχάλης, σε αυτά, αλλά και σε ένα πλήθος άλλα ακόμη, εξαρτάται από την κατάσταση της ψυχής κάθε φορά. Θεός, αυτό σου ζητώ να ψάξεις. Εσένα προσωπικά τι σε αγγίζει και γιατί? Θα το αναζητήσεις? Μιχάλης, με ξαφνιάζει το ερώτημά σου. Θα μου πεις πού πρέπει να σκαλίσω για να δω κάτι? Θεός, όχι πάντως στο μυαλό σου. Δεν θα σε βοηθήσει αν πλάσεις κάτι. Μιχάλης, όχι, όχι, δεν μου αρέσουν τα ψέματα. Πες μου πού να στραφώ και δείξε μου πώς να το αντλήσω, σε παρακαλώ. Θεός, εσένα που σου αρέσει η λογοτεχνία, πήγαινε στο ποτάμι της ειλικρίνειας, κλείσε τα μάτια και άκουσε για λίγο τη βουή του πόσα χρώματα έχει. Κράτησε ανοιχτή την ύπαρξή σου στη χαρά της αβίας της ροής και αφού γράψω τα κύτταρα της μνήμης του, πόσα θα σε πληροφορήσουν. Το νερό δεν ξεχνά και διαδίδει γρήγορα όσα περιέχει μέσα του. Μιχάλης, λες, άμα σε σπουδάσω καλά να μάθω πολλά και να πάω για κάποιο βραβείο? Θεός, πες πρώτα το βραβείο που θα επιθυμούσες και έπειτα δοκίμασε να βρεις τους λόγους των εμπνεύσεών σου. Μιχάλης, δεν θα ήθελα κάτι από τους ανθρώπους, αλλά από σένα, το βραβείο της αγάπης σου ασφαλώς. Θα σου το προσφέρω αν το λαχταράς, έτσι όμως δεν θα διαφέρεις από τους άλλους. Θα είναι ωραίο να έχεις το βραβείο της αγάπης μου αποκλειστικά εσύ και οι άλλοι όχι? Είναι αυτό βραβείο? Έχεις δίκιο. Εφόσον μου δίνεις την αγάπη σου, εγώ πρέπει να τη μοιράζω. Η έννοια της επιβράβευσης είναι ανθρώπινη. Να με συγχωρείς. Διάγραψε το αίτημά μου το προηγούμενο. Δεν θα το διαγράψω. Θα το φυλάξεις καλά για να θυμάσαι. Μιχάλης, εσύ δεν θα το κρατήσεις? Θεός, το δικό σου κέρδος, αυτό που σου ανήκει. Δεκάτου. Μιχάλης, η Μέρη είναι μια απλή και όμορφη ψυχή που μου είπε χθες το βράδυ. Όταν πίνω το νεράκι μου αρέσει να ευχαριστώ το Θεό και να τον δοξάζω. Όταν πίνω νερό με θυμάμαι σαν άνθρωπο. Με εντυπωσίασαν τα λόγια της. Ένιωσα αμέσως τι ήθελε να πει, παρότι στο μυαλό δεν μου ήταν ξεκάθαρο το νόημά τους. Θεός, είναι όμορφα όσα είπε. Μιχάλης, λοιπόν, όταν πίνω το νερό και το αισθάνομαι στο σώμα μου να κυλά και να με δροσίζει, πιάνω επαφή με το βασικό μου συστατικό και συνδέομαι με όλο το νερό της ύπαρξής μου, αλλά και με το νερό όλης της γης. Γίνομαι ένα με τα ποτάμια, τις λίμνες, τις θάλασσες, τους ανθρώπους που είναι γεμάτοι με νερό.
Τα κύτταρά μου ευχαριστούν και δοξάζουν εκείνον που προνόησε για τη συντήρησή τους και κάνω όπως τα πουλιά. Υψώνω το κεφάλι προς τον ουρανό και θυμάμαι. Θεός, η αθώα της καρδιάς σε παρακίνησε. Βλέπεις πώς μπορεί ένας άνθρωπος να ουθήσει κάποιον άλλο με έναν απλό λόγο του. Όταν είναι αυθεντικός εκπέμπει κάτι ξεχωριστό που πάει και βρίσκει όσους είναι έτοιμοι να τον ακούσουν και τους θεραπεύει. Μιχάλης, είναι θεραπεία ένας καλός λόγος, ε? Μεγάλη, και ξέρεις γιατί? Μιχάλης, επειδή περιέχει αλήθεια. Θεός, ναι, παρουσιάζει τον άλλο καθαρό εσωτερικά. Και όταν η συνείδηση βγαίνει προς τα έξω, απαλλαγμένη από φτιασίδια και προσμίξεις, τότε λάμπει. Λάμπει και μακάριοι όσοι βλέπουν το φως της. Μιχάλης, υπάρχουν άνθρωποι που δεν το βλέπουν. Θεός, δυστυχώς. Το απλό και αληθινό περνάει από δίπλα τους και το χάνουν. Τα αισθητήριά τους εκπαιδεύτηκαν για τα ψεύτικα του κόσμου τούτου και σε αυτά προσιλώνονται. Αυτά τους είναι η οικία, με αυτά ζουν. Η απομάκρυνση από τα γνωστά τους κάνει να νιώθουν άβολα. Μιχάλης, χρειάζεται να πω ότι όποιος απομακρύνεται από εσένα συσκοτίζεται και χάνει το δρόμο του, ή είναι πλεονασμός μια τέτοια κουβέντα? Θεός, πρέπει να το τονίζει συνέχεια. Οι άνθρωποι ξεχνούν. Δεν θα βρεις πολλούς να βάζουν έναν υψηλό στόχο και προς την επίτευξή του να προχωρούν σταθερά και επίμονα. Θέσε την ερώτηση ο ίδιος στον εαυτό σου. Από τότε που άρχισες να γράφεις προσευχόμενος ή να προσεύχεσαι γράφοντας, με επιμονή και με συνέπεια, πώς πάνε τα πράγματα στη ζωή σου? Μιχάλης, είναι η καλύτερη γιατριά. Θεός, και όταν στα αλήθεια θεραπεύεις την ψυχή σου, θεραπεύεται και το σώμα σου, επηρεάζονται θετικά και οι γύρω σου, τα γεγονότα της ζωής σου εκτυλίσσονται ομαλά. Μιχάλης, όλα ξεκινούν από τη σκέψη και από τα πίσω από αυτήν, από το κρυμμένο. Θεός, μόνο που αυτό το κρυμμένο, ακριβώς γιατί δεν φαίνεται, είναι ταπεινό και δεν έχει την ανάγκη επίδειξης, περιέχει στοιχεία άγνωστα στους πολλούς. Οι μύστες που γνωρίζουν έχουν πολλά να πούν στους πολλούς. Μιχάλης, ποιους εννοείς με τη λέξη μύστες? Θεός, τους προχωρημένους πνευματικά, όπως τους Αγίους του Χριστιανισμού. Μιχάλης, αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να σε πλησιάζουν πιο εύκολα και να κατεβάζουν τις αλήθειες σου? Θεός, θεωρητικά ο καθένας μπορεί να με γνωρίζει, ωστόσο δεν είναι διόλου εύκολο. Το πώς και το γιατί αυτών των ανθρώπων είναι η υπόθεση του καθενός ξεχωριστά και δική μου. Σου έδωσα ικανοποιητική απάντηση? Ναι, ωστόσο με βάζει σε σκέψεις. Η πιο άμεση? Ότι η σχέση μου μαζί σου είναι καθαρά προσωπική υπόθεση και καλά θα κάνω να ασχολούμαι μόνο με αυτήν. Ωραία. Άλλη σκέψη? Ότι πρέπει να είμαι ταπεινός ώστε να αναζητώ την αλήθεια σου όχι μόνο σε ένα μέρος, παρότι και σε αυτό το συγκεκριμένο μέρος μπορώ να σε βρίσκω. Δηλαδή, να μην είμαι δογματικός, αλλά να δέχομαι ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να σε συναντούν σε όποιο μέρος της γης και να κατοικούν, όποιας φυλής ή όποιον πιστεύω. Μάλιστα, κάτι άλλο? Λέω να σταματήσω για λίγο και να ξεκουραστώ από το γράψιμο, να φάω κάτι για πρωινό και να πάρω δυνάμεις. Θεός, είναι καλό να φροντίζεις το φορέα σου, να μην λειτουργείς ψυχαναγκαστικά αλλά με μέτρο. Εγώ θα σε περιμένω. Οκτώ. Μιχάλης, αν σκεφτώ λιγάκι αυτό που κάνω τόσες μέρες τώρα, μπορεί να ξαφνιαστώ ή και να τρομάξω. Θεός, ή να χαμογελάσεις. Μιχάλης, προτιμότερο. Όμως τώρα προτιμώ να ρίχνομαι στο θαύμα της γραφής και όλα σε μπορεί να ανασύρει. Έτσι, Σάββατο πρωί, και ενώ ο ήλιος μας επισκέπτεται συνεπής και ευδιάθετος, ετοιμάζομαι για μία ακόμη συνάντηση μαζί σου. Πλέον μου έγιναν ανάγκη τα λόγια μας, όπως η αναπνοή. Το πιστεύεις? Θεός, πράγματι, αναπνέεις κάθε φορά που επικοινωνούμε. Όμως και εγώ αναπνέω μέσα από σένα. Το έχεις σκεφτεί? Μιχάλης, όχι έτσι. Τόσο ταπεινός είσαι, Κύριε. Θεός, τόσο ειλικρινής, και όταν έχεις την ειλικρίνεια που ανασταίνει τον άλλο, δεν μπορείς παρά να είσαι και ταπεινός. Μιχάλης, τι σε κάνει να συμπεριφέρεσαι έτσι?
Κάποτε πιάνω τον εαυτό μου να εκπλήσουμε με σένα, τον Πατέρα και Θεό μου. Προφανώς γιατί δεν πηγαίνει το μυαλό μου σε ιδιότητες που έχεις. Είμαι συνηθισμένος στις ανθρώπινες αδυναμίες και μικρότητες. Λέω λοιπόν, τόσο σημαντικός είναι εκείνος που με έφτιαξε ώστε να προτιμά την ταπείνωση. Τόσο μεγάλος είναι ώστε να κρύβεται και στο πιο μικρό. Αλλά τότε εγώ τι κάνω? Πώς πορεύομαι σε αυτή τη σύντομη διαδρομή μου? Αφού εσύ είσαι αιώνιος και αθάνατος και εγώ είμαι δικό σου, γιατί δεν επιλέγω το αιώνιο και αθάνατο που φέρω μέσα μου, αλλά μένω στα εξωτερικά που παρέρχονται? Τόσο δυνατή και βαριά είναι η ύλη που επέλεξα να φορώ, ώστε να αδιαφορώ για το πραγματικό μου όφελος. Θεός, είναι ερωτήσεις και απορίες και συμπεράσματα εύλογα στα οποία έχουν φτάσει εκατομμύρια άνθρωποι πριν από σένα. Πάντοτε χαίρομαι όταν τα ακούω, γιατί δείχνουν την καλή προαίρεση όσων τα κάνουν. Μοιάζεται με τα μικρά παιδιά, που μένετε με το στόμα ανοιχτό και θαυμάζετε μπροστά στο καινούργιο και άγνωστο. Ακόμη και οι λέξεις σας είναι απλές. Γι' αυτό άλλωστε είναι ουσιαστικές και έχουν δύναμη. Μιχάλης, πόσοι όμως θεωρούν παραμύθι την παρουσία σου και όπιο των λαών τις θρησκείες? Θεός, οι θρησκείες όταν έχουν ψυχή και δεν περιορίζουν αλλά ανοίγουν δρόμους στους ανθρώπους τους, τους βοηθούν να με πλησιάσουν και τους ηρεμούν. Το λάθος βρίσκεται στην προσωπικότητα των εκπροσώπων τους όταν συμπεριφέρονται με τρόπο άκαμπτο και ανελεύθερο, με φανατισμό, αιμονές και παρανοήσεις. Σε αυτούς δεν οφείλονται άλλωστε τα τόσα λάθη, η τόση φόνη, οι τόσες καταστροφές υλικές, συναισθηματικές και πνευματικές. Λέω πως οι θρησκείες σε γενικές γραμμές είναι χρήσιμες και σαν απόδειξη κοίταξε τους Αγίους μου στη γη πόσο πολλοί είναι, επειδή με γνώρισαν μέσα από αυτά που πίστευαν και τηρούσαν. Μιχάλης, ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν όμως γράφει στο ημερολόγιο του: «Στον κόσμο μας κάθε θρησκεία χωρίς το Χριστό, ακόμη και ο ίδιος ο χριστιανισμός και η Ορθοδοξία, είναι ένα αρνητικό φαινόμενο, θα έλεγα τρομακτικό». Αλλά τι γίνεται και με εκείνους που σε αμφισβητούν ολος διόλου και ισχυρίζονται πως φτιαχτήκαμε από το νερό, από τον πίθηκο ή από δεν ξέρω τι άλλο? Σκέφτομαι να επαναλάβω το στίχο του Καβάφη: «Για λακεδαιμονίους θα μιλούμε τώρα». Θεός, και οι λακεδαιμόνοι είχαν το δίκιο τους, μην το ξεχνάς. Όχι επειδή εσύ με γνώρισες να ρίξεις το πύρι το εξώτερον όσους με αμφισβητούν ή με αντιμάχονται. Αντίθετα, επειδή ακριβώς με συνάντησες και με πιστεύεις, οφείλεις να δέχεσαι τους πάντες με όποια γνώμη ή θέση έχουν στη ζωή. Θα κάνεις δηλαδή ό,τι κάνω και εγώ, που δεν αρνούμε κανέναν. Μιχάλης, είναι μερικές φορές εκνευριστική, ξέρεις. Θεός, καλείσαι να τους δέχεσαι και να τους αγκαλιάζεις όλους ανεξαιρέτως. Μιχάλης, ακόμη και όταν δεν καταλαβαίνουν λόγω μιας οργανικής ή μιας ψυχολογικής δυσλειτουργίας τους. Θεός, δεν φταίσαι εσύ για τα προβλήματα των άλλων, θα φταίς όταν τους κατακρίνεις και θα χρεώνεσαι όταν δεν τους χωράς. Μιχάλης, αυτό το τελευταίο δεν το κατάλαβα. Θεός, όσο πιο πολλά σου δίνω, τόσο πιο πολύ χρεώνεσαι. Δεν σου δίνω την αγάπη μου, τη σοφία μου, την προστασία μου, το έλεος μου για να τα κρατάς μόνο εσύ? Τα λαμβάνεις για να τα μοιράσεις, να γίνεις διαχειριστής και μάλιστα σωστός. Αν δεν μπορείς να ενεργείς όπως εγώ, τότε κάποιος άλλος θα αναλάβει να μοιράζει τις δωρεές μου. Δίνες στους ανθρώπους εκείνο που έχουν ανάγκη κάθε φορά, χωρίς να περιμένεις αντιχάρισμα. Η ανταμοιβή σου είναι αυτή η ίδια η προσφορά που θα κάνεις. Μου το εξηγείς λιγάκι? Όταν δίνεις, είσαι αυτό που δίνεις και επειδή ο άλλος είναι ο εαυτός σου, καλό σε σένα κάνεις. Εάν για παράδειγμα δεν θέλω ή δεν μπορώ να δίνω αγάπη ενώ την έχω, αν δεν την προσφέρεις, δεν την έχεις. Μιχάλης, ανήκω στους τυχερούς πιστεύω, γιατί πώς να εξηγήσω όσα συνεχώς μου προσφέρεις, ενώ μέχρι τα 40 μου ζούσα μάταια, θα έλεγα. Θεός, καλά έκανες και έβαλες τα εισαγωγικά στη λέξη μάταια. Δεν ζούσες μάταια. Κανείς δεν έζησε και κανείς δεν θα ζήσει μάταια ποτέ. Πάντοτε υπάρχει λόγος για αυτό που είσαι και καλείσαι να γίνεις κάποια στιγμή. Να γίνεις ίσως άλλο από αυτό που οι συνθήκες της ζωής σου παρέχουν μειώνοντάς σε. Να γίνεις εκείνο που η ψυχή σου βαθιά ζητά και διψά. Να γίνεις κληρονόμος μου. Κληρονόμος σου? Άκουσες καλά. Εσύ δεν θα κληροδοτήσεις τα παιδιά σου όσα έχεις? Και δεν θα του τα προσφέρεις με χαρά προκειμένου
να τα απολαύσει και να τα αξιοποιήσει το παιδί σου. Δεν θεωρείς το γιο σου πιο σημαντικό από εσένα και πρόθυμα θυσιάζεσαι για να περνά καλά? Μιχάλης: μπορούμε να συζητήσουμε κάτι άλλο τώρα που με απασχολεί? Θέλω να σου μιλήσω για τη λαθεμένη αντιμετώπιση που δέχτηκε ένα ζευγάρι κατά τις επισκέψεις τους σε μια ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια. Ο Θεός να μας κάνει ψυχοθεραπευτές όσους βγαίνουμε προς τα έξω με πομπόδεις τίτλους. Να ήξεραν οι άνθρωποι τι αδυναμίες έχουμε. Να ήξεραν πόσο ακατάλληλοι είμαστε μερικοί και πόσο κακό έχουμε προξενήσει. Τι μεγάλο λάθος κάνουμε όταν τους επιτρέπουμε να ζουν εξαρτημένοι από την αυθεντία μας. Θεός: αλλά και τι καλό έχετε προσφέρει, πόσες μεθόδους θεραπείας έχετε ανακαλύψει και εξασκείτε. Εσύ δεν έχεις βοηθηθεί, δεν έχεις βοηθήσει. Μιχάλης: πες μου σε παρακαλώ, γιατί βρίσκεις πάντοτε την καλή πλευρά και αυτήν τονίζεις? Θεός: διότι είναι η πιο ενδιαφέρουσα και διότι συνήθως όταν κάποιος εμφανίζει 10 καλά, αλλά μαζί τους και ένα κακό, οι πολλοί επισημαίνουν αυτό το ένα κακό. Άρα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός στα λόγια σου και τις εκτιμήσεις σου γύρω από ένα θέμα. Μπορεί να εκτεθείς και να μην βοηθήσεις, αντίθετα να προξενήσεις ζημιά. Μιχάλης: αυτό που με στενοχώρησε δεν άξιζε τον κόπο? Άξιζε. Κάποιοι όντως υπέφεραν ή και υποφέρουν από λαθεμένους χειρισμούς των λεγόμενων ειδικών στον χώρο της ψυχικής υγείας. Σου είπα τα προηγούμενα για να σου επισημάνω την ανάγκη της προσοχής που πρέπει να σε διακρίνει. Αν δεν έχεις σύνεση και δεν μένεις ανεπηρέαστος από όσα ακούς μόνο από τη μία πλευρά, δίκαιος δεν θα είσαι και σωστή συμβουλή δεν θα δώσεις. Δεκάτου. Μιχάλης: το πρωί σκεπτόμουν να σου μιλήσω ξανά, όμως προτίμησα να επικοινωνήσω γραπτός με ένα φίλο, γιατί τώρα τελευταία περνάει μια δυνατή δοκιμασία. Θεός: έκανες πολύ καλά. Σε μένα έγραψες, εμένα κάλεσες και την καρδιά σου την άκουσα. Νιώθει δύσκολα ο άνθρωπος με αυτά που ζει. Να τι σημαίνει να περνάς στην πράξη της αγάπης, να ξεπερνάς τη δική σου ανάγκη και να βγαίνεις προς συνάντηση του άλλου. Να μην είσαι αυστηρά και αποκλειστικά εσύ, αλλά συγχρόνως εσύ και ο άλλος. Αλήθεια, πώς θα πας με τους εχθρούς σου? Μιχάλης: εγώ άλλο ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά προτιμάς να με εκπλήσεις. Θεός: και εσύ το ίδιο δεν κάνεις με τους μαθητές σου, μικρούς και μεγάλους? Μιχάλης: τι θέλεις να πεις με το μικρούς και μεγάλους? Και ποιοι είναι οι μαθητές μου? Υποπτεύομαι πάλι πως αλλού με πας. Θεός: σιγά σιγά με γνωρίζεις. Σιγά σιγά γνωρίζεις λίγο καλύτερα τον εαυτό σου. Εννοώ όλους εκείνους τους οποίους μιλάς για Θεό. Όταν μιλάς για εμένα, εσύ γίνεσαι δάσκαλος της αλήθειας και εκείνοι που σε ακούν μαθητές σου. Μιχάλης: δηλαδή μαθητές δικοί σου? Θεός: μάλιστα. Σε εκπλήσω λοιπόν και περιμένω να μου πεις πώς αντιμετωπίζεις τους εχθρούς σου. Εχθρούς εντός εισαγωγικών. Μιχάλης: και τις δύο φορές έβαλες τη λέξη σε εισαγωγικά. Θεός: γιατί νομίζεις? Υποθέτω επειδή αναφέρεσαι στον οποιονδήποτε άνθρωπο με τον οποίο διαφωνώ, είμαι σε αντιπαλότητα, δεν θέλω να τον δω. Σωστά. Όποιον δεν αντέχεις, για κάποιο λόγο. Και ρωτάς πώς πηγαίνω με ένα τέτοιον άνθρωπο? Η απάντηση είναι εύκολη, δεν τον αντέχω. Θέλω να ζήσω απαλλαγμένος από την παρουσία του. Θεός: τι ωραία. Να έλεγα κι εγώ τότε, πατέρα μου, δεν τους αντέχω αυτούς τους τύπους, διώξε τους από κοντά μου, απάλλαξέ με από την παρουσία τους. Είναι ανεκπαίδευτοι, αχάριστοι, φύλαφτοι και μισάνθρωποι. Τι δουλειά έχω εγώ μέσα σε ένα τέτοιο συρφετό φιδιών και τσακαλιών? Γιατί να έρθω σε αυτό τον πλανήτη της τρέλας? Γιατί να γίνω σαν ένας από αυτούς τους αμετανόητους? Πατέρα μου, γι' αυτό έφτασα στη γη, για να γίνω βορρά της κακίας τους?
Μπορείς τώρα να συμπεράνεις κάποια πράγματα. Μπορώ, κύριε, αλλά πόσο εύκολο είναι να συγχωρείς εκείνον που σε έβλαψε ανεπανόρθωτα. Τι είναι το μη επανορθώσιμο? Η δολοφονία, ο βιασμός ενός παιδιού, μια γενοκτονία, ένας αναγκαστικός και αιματηρός εκπατρισμός, ο εμπρισμός των δασών, ένας καταποντισμός. Μερικά παραδείγματα. Θεός, έχεις δίκιο. Σε αυτή τη ζωή κάποια πράγματα δύσκολα θεραπεύονται. Χρειάζεται να περιμένεις μια άλλη ζωή, όπου εκεί θα γίνει η αποκατάσταση. Μιχάλης, άρα λοιπόν, κύριε, μερικά πράγματα δεν διορθώνονται όσο ζούμε στο σώμα. Θεός, διορθώνονται, μην ανησυχείς και μην ταράζεσαι. Εάν κοιτάξεις την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, θα πληροφορηθείς πως τίποτε δεν αφήνω μετέωρο. Το κάθε τι μπαίνει στη θέση του. Ας δούμε όμως κάτι άλλο. Γνωρίζεις πόσο σημαντική είναι η φυσική σου παρουσία στους γύρω σου, στο παιδί σου, στη γυναίκα σου, στους μαθητές σου, στους άλλους αγαπημένους σου, στους εχθρούς σου. Γνωρίζεις ότι όσοι βρίσκονται δίπλα σου είναι και ευθύνη σου να εξελίσσονται μαζί σου, ότι η δική σου αλλαγή επηρεάζει μέχρι και το DNA όλων σας? Μιχάλης, είναι σημαντική η παρουσία μου στους εχθρούς μου? Βέβαια, ο εχθρός είναι ένας στόχος. Για να τον πετύχεις ή για να τον αποφύγεις, για να μάθεις. Τι εννοείς? Εάν σημαδέψεις τον εχθρό και πατήσεις τη σκανδάλη, πετυχαίνεις το στόχο και τον εξαφανίζεις. Εάν τον έχεις στο στόχαστρο, αλλά δεν πατήσεις τη σκανδάλη και αντίθετα του χαρίσεις τη ζωή, τότε τον αποφεύγεις και αποφεύγεις το χαμό σας. Μιχάλης, να σου κάνω μία δύσκολη ερώτηση. Θεός, ευχαρίστως. Μόνο να δεχτείς και την απάντηση που θα σου δώσω, έστω και αν διαφωνήσεις. Λοιπόν, στην περίπτωση που κάποιος είναι έτοιμος να με σκοτώσει, αλλά μπορώ να τον σκοτώσω κι εγώ, ανάμεσα στις δύο αυτές επιλογές να προτιμήσω να πεθάνω παρά να θανατώσω? Θεός, να προτιμήσεις να μην φύγεις φωνιάς. Αν χαρίσεις τη ζωή στον άλλον και εκείνος σε σκοτώσει, στα μάτια μου είσαι ελεήμων, σώζεσαι και λογίζεσαι μάρτυρας. Και αν επιπλέον συγχωρήσεις τον άλλο εαυτό σου, τότε ζεις μέσα στη χάρη μου. Και εκείνος? Είναι η δική μου υπόθεση τι θα κάνω μαζί του. Στις εξετάσεις που δώσατε, εσύ πέρασες αμέσως, ενώ αυτός θα καθυστερήσει. Γνωρίζω βέβαια πως τέτοιες θέσεις μπορεί να παρεξηγηθούν ή να τις οικειοποιηθούν κάποιες ομάδες ανθρώπων. Όμως δεν είναι αυτό που πρέπει να σε απασχολεί. Να σε νοιάζει ο κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από την όποια ετικέτα του βάζουν κάποιοι ή βάζει ο ίδιος στο μέτωπό του. Μιχάλης, μου λες ότι η πόλεμη είναι άχρηστη? Όχι, χρήσιμη είναι για τους εμπόρους όπλων, για όσους εργάζονται στις πολεμικές βιομηχανίες, για τους πολεμοκάπηλους γενικώς, για τους κακούς, για τους προβληματικούς, για τους ανισόρροπους. Για την πλειοψηφία όμως των ανθρώπων η πόλεμη είναι εντελώς άχρηστη. Μιχάλης, έρχομαι για δεύτερη φορά και σε ρωτάω. Τι θα γίνει με τούτο το κακό? Θα τελειώσει ποτέ ο άνθρωπος να σκοτώνει άνθρωπο? Θεός, όχι, διότι πιο πολύ αντιστέκεστε στην αγάπη παρά αφήνεστε σε αυτήν. Δεκάτου. Μιχάλης, στη ζωή μου συνέβησαν κάποιες φορές γεγονότα πολύ ιδιαίτερα. Μπορώ να σου μιλήσω για ένα από αυτά? Για να δούμε τι ζητάει η ψυχή σου τώρα. Πρόκειται για την εμφάνιση του γέροντα Αμβρόσιου στη φίλη μου Αργυρό και στη Μαρία το Δεκέμβριο του 2007, ένα χρόνο μετά την κοίμησή του. Θεός, το περιστατικό το γνωρίζεις με λεπτομέρειες και κάποια μέρα θα το κάνεις ευρέως γνωστό για να δείξεις την αγιότητα του ανδρός αλλά και την καθαρότητα των δύο γυναικών. Μιχάλης, ήταν μόνο αυτό? Ο γέροντάς μας παρουσιάστηκε ολοζώντανος, με σάρκα και οστά.
Η Αργυρό του φίλησε το χέρι την ώρα που πήγαινε να κοινωνήσει και η Μαρία από το εκκλησίασμα τους είδε. «Γιατί επέτρεψες μια τέτοια εμπειρία?» «Θεός, ήθελα να σας φανερώσω την πολύ μικρή απόσταση που υπάρχει μεταξύ του κόσμου των ζώντων και του κόσμου των κεκοιμημένων». Μιχάλης: «Η απόσταση όμως γίνεται μικρή όταν εσύ το θέλεις, έτσι δεν είναι?» «Θεός, ναι. Τότε που οι άνθρωποι πρέπει να ενθαρρυνθούν στις δυσκολίες τους, ώστε να κάνουν υπομονή σε αυτές πιστεύοντας την αιωνιότητά τους και στην παρουσία μου». Μιχάλης: «Μπορείς σήμερα να μου πεις κάτι σημαντικό με το οποίο θα καταπιαστώ και θα με βοηθήσει?» «Θεός, θυμάσαι ένα συμβάν στο Παρίσι που σε στενοχώρησε και κατά καιρού σε ενοχλεί?» «Ασφαλώς δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Γιατί να το πιάσουμε στη μνήμη μας?» «Θεός, διότι εγώ σε έχω συγχωρήσει, αλλά εσύ δεν έχεις συγχωρήσει τον εαυτό σου. Το κάνεις από εγωισμό, από αδυναμία, από έλλειψη πίστης, από αιμονή σε κάτι για να αποφύγεις ένα άλλο, από δυνατή ενοχή, από κάτι διαφορετικό?» Μιχάλης: «Ξέρεις, κάποιες εικόνες του παρελθόντος είναι δύσκολο να σβηστούν από μέσα μας. Τις κουβαλάμε και νιώθουμε το βάρος τους». «Θεός, αυτό σημαίνει ότι ακόμη δεν έχεις δεχτεί τον εαυτό σου όπως είναι. Ένα είδος μαζοχισμού σε κρατά στα στραβά που τα ανακυκλώνεις χωρίς έλεος για την ύπαρξή σου. Έχεις σκεφτεί μήπως ότι το γεγονός το οποίο αναφερόμαστε συνέβη για να χτυπήσει λίγο τον εγωισμό σου και την απολυτότητά σου? Ότι δεν πρέπει βέβαια να αποποιείσαι των ευθυνών σου, αλλά ότι και αυτές δεν πρέπει να γίνονται καρφιά που να σε σταυρώνουν? Έχεις σκεφτεί πως από εκείνο το μακρινό συμβάν εσύ έμαθες κάτι χρήσιμο για τη μετέπειτα ζωή σου?» Μιχάλης: «Μου μιλάς σαν ψυχολόγος και είναι απλά και δυνατά τα λόγια σου. Λες ότι πρέπει να βλέπω αλλιώς τα πράγματα». «Και αλλιώς. Η βιασύνη δεν βοηθάει. Η αιμονή σε κάτι δεν βοηθάει. Το να βλέπεις μονόπλευρα τα πράγματα δεν βοηθάει. Το να μένεις μακριά μου και να μην με ακούς δεν βοηθάει. Άρα να μην σου μιλώ σαν ψυχολόγος. Να μην σε οθώ να γίνεις κι εσύ ένας καλός διαγνώστης του ανθρώπου?» Μιχάλης: «Γνωρίζω πώς λειτουργούμε εμείς οι άνθρωποι στην προσπάθειά μας να εκμεταλλευτούμε τους άλλους σε ατομικό, οπαδικό, εθνικό, ταξικό, φυλετικό επίπεδο. Με σκληρότητα, με ιδιοτέλεια, με εγώ μακριά από εσένα. Αλλά είμαι σε θέση να κάνω κάτι πέρα από το να μαθαίνω ποιοι στην πραγματικότητα είμαστε? Πόσο δηλαδή απάνθρωποι μπορούμε να γίνουμε για όλους και για όλα?» «Θεός, θα σου απαντήσω με μία διευκρίνηση. Ο αληθινός άνθρωπος δεν είναι αυτός που περιγράφεις. Εκείνος το οποίο αναφέρεσαι είναι μια καρικατούρα, ένα ομοίωμα του είδους σου. Το ότι γεννήθηκες άνθρωπος δεν σημαίνει ότι είσαι κιόλας. Θέλει αγώνα μακροχρόνιο για να το καταφέρεις. Όσοι ενδιαφέρονται για την προσωπική τους καλοπέραση και αδιαφορούν για τους άλλους, όσοι μοιράζουν τη γη και τα αγαθά της κατά το προσωπικό του συμφέρον και αντιμετωπίζουν τον συνάνθρωπο σαν νούμερο αμεληταίο, όσοι δεν αγαπούν ειλικρινά τα άλλα πλάσματά μου αλλά τους προξενούν ζημιά καθιονδήποτε τρόπο, αυτοί δεν είναι ακόμη άνθρωποι ολοκληρωμένοι». Μιχάλης: «Όμως αυτοί οι μη ολοκληρωμένοι άνθρωποι είναι σήμερα που κυριαρχούν, που κυβερνούν τον κόσμο μας. Μόλις αποκτήσουν δύναμη, την εκμεταλλεύονται. Για τρελή φαινόμαστε». «Θεός, όποιος διαπράττει το κακό, όποιος διαστρέφει την αλήθεια μου, κάπως έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί?» Μιχάλης: «Ωραία. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με έναν αριθμό ψυχικά ασθενών που δεν ξέρω ποια επίγνωση έχουν τις αρρώστιες τους, οι οποίοι επεμβαίνουν και καθορίζουν τις τύχες των πολλών. Τι κάνουμε μέσα σε αυτή την αφροσύνη που βρεθήκαμε?» «Θεός, πρώτον προσεύχεσαι. Για εσένα, για τα αγαπημένα σου πρόσωπα, για όλο τον άνθρωπο. Και προσεύχεσαι θερμά, όχι χλιαρά. Δεύτερον, προσπαθείς για τη δική σου πρόοδο. Ερευνάς ποιος πράγματι είσαι. Μελετάς, ζεις συνειδητά, δεν απογοητεύεσαι από τις όποιες δυσκολίες. Τρίτον, βοηθάς τους άλλους γύρω σου, με όποιους η θεία πρόνοια σας έφερε κοντά, και τους βοηθάς κατά τις ανάγκες τους, χωρίς να τους εμποδίζεις και χωρίς να τους δεσμεύεις στην προσωπική τους εξέλιξη και σωτηρία, αλλά αντίθετα να τους διευκολύνεις». Μιχάλης: «Πες μου, έκανα καλά που δεν ασχολήθηκα ποτέ με την πολιτική?» «Θεός, όταν ντύθηκα σάρκα και έγινα όπως εσύ, αναμίχθηκα καθόλου σε αυτό το τομέα?» «Όχι βέβαια.
σε ενδιέφερε να μας ταρακουνήσεις, ώστε να μην ζούμε δαμασμένοι από τα εφήμερα και κοιμισμένοι. Ήθελες να έχουμε ανοιχτά τα μάτια για να κοιτάζουμε ψηλά και μέσα μας. Μας συγχώρεσες για την επιμονή μας να κλέβουμε, να σκοτώνουμε, να βιάζουμε, να εκβιάζουμε, να ζούμε χειρότεροι και από τα πιο άγρια ζώα μερικές φορές. Ανέβηκες στο σταυρό για να μας ράνεις πιο εύκολα με τα δάκρυά σου όλους χωρίς διακρίσεις. Κι ας μη σε καταλαβαίναμε και ας παρανοούσαμε τα λόγια σου και τις ενέργειές σου. Θεός, κάνε και εσύ το ίδιο. Δεν ταλαιπωρήθηκες τόσο ώστε να κινδυνεύσεις κάποια στιγμή να χάσεις τα ωφέλη από τις δοκιμασίες σου. Στις καρδιές λίγων πολιτικών κατοικώ, οι πολλοί δεν με πιστεύουν, δεν με θέλουν. Προτιμούν το χρήμα, το θαυμασμό των ανθρώπων και την πολεμική, τις ανέσεις και τις διακρίσεις, το χωρισμό σε εχθρούς και φίλους, τη φθαρτή δόξα και το ψέμα, το συμβιβασμό και την εκμετάλλευση, το φόβο και την εκδίκηση. Προτιμούν το κορμί και το θάνατο. Μιχάλης, δεν περίμενα να πάρεις τόσο ξεκάθαρη θέση. Θεός, εγώ περίμενα μέχρι τώρα να με ρωτήσεις ένα συγκεκριμένο θέμα, αλλά βλέπω ότι δεν το έχεις αγγίξει ακόμη. Μιχάλης, για ποιο μιλάς, δεν καταλαβαίνω. Δεν θέλω να σου το ανακοινήσω εγώ, πρέπει μόνος σου να το ανακαλύψεις, ο ίδιος να το φέρει στο φως. Το ξέρεις και δεν θέλεις να μου το πεις. Θεός, μου είπες πολλά που σε αφορούν. Μου μίλησες για κάποια από αυτά που ζεις, που έζησες ή θα ζήσεις. Αναφέρθηκες σε πρόσωπα και αξίες. Ζήτησες συμβουλές και οδηγίες. Εξέφρασες δισταγμούς και αμφιβολίες. Έχοντας με τα μούτρα ρηχτεί στη γραφή, σαν τον Δον Κιχώτη ταξίδεψες μέσα σου και τα έβαλες με θεριά. Ήσουν ατρόμητος στο να παραδεχτείς λάθη και να μονομαχήσεις με τις αδυναμίες σου. Δεν υπολόγισες τους πιθανούς ελεύθερους σκοπευτές της κριτικής της ψυχής σου, έτσι όπως γυμνώθηκες, απελευθερώθηκες από το σκοτάδι. Μου απευθύνθηκες με τόλμη, γιατί με πίστεψες και αφέθηκες. Έχεις κι άλλα να μου πεις. Μιχάλης, δεν πιστεύω να εννοείς πως το ταξίδι μας αυτό παίρνει τέλος τώρα που ξεκίνησα να σταματήσω, πως με αφήνεις να συνεχίσω μόνο στο δρόμο μου. Μόνο με τη σκέψη ταράζομαι. Δεν σου φέρθηκα καλά, Κύριε. Κύριε, με ακούς? Σε ακούω, αδελφέ μου, δεν έφυγα, δεν σε άφησα. Ο Θεός δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο, ακόμη και αν όλα τα εξωτερικά φαινόμενα τον σπρώχνουν να πιστέψει το αντίθετο. Εγώ στέκω δίπλα σου και περιμένω. Ζω μέσα σου και είμαι η πνοή σου, είμαι το παν και σου προσφέρομαι. Βλέπετε, ο Θεός είναι αισιόδοξος για μας, φίλοι ακροατές, ακόμα και όταν απομακρυνόμαστε πολύ. Εκείνος είναι πάντα δίπλα μας, ας μην το ξεχνάμε αυτό. 15 δεκάτου. Θεός, καταλαβαίνεις αυτό που σου τονίζω συχνά, ότι δεν με γνωρίζεις, ότι είμαι απρόβλεπτος και έξω από τα σύνορα του νου σου? Μιχάλης, είσαι κάτι πολύ περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε πως είσαι ή από ό,τι περιμένουμε. Θεός, είμαι άπειρος και ακατάληπτος. Μιχάλης, όταν ένας αθλητής ή ένας τραγουδιστής, ας πούμε, βγαίνουν και καφιούνται για όσα πετυχαίνουν, αυτό δεν έχει αξία στα μάτια σου? Θεός, καμία. Για φέρε στη μνήμη σου τι είπε ο αρχαίος Πλούταρχος ο Χερονεύς, ότι μόνο η παιδεία από όλα τα ανθρώπινα αγαθά είναι αθάνατη και θεϊκή. Μιχάλης, ενώ αν ο εργαζόμενος αγοράσει με τα λίγα λεφτά του μια μικρή σοκολάτα και τη μοιράσει στα δύο παιδιά του την ώρα που επιστρέφει από τη δουλειά επειδή έμαθαν την προπαίδεια, αυτό το περιβάλλεις με αξία. Θεός, είμαι εγώ στη χειρονομία της προσφοράς, εγώ το γλυκό που αμείβει, εγώ και η ευχαρίστηση. Μιχάλης, ένα τέτοιο συμβάν έζησα με τον πατέρα μου και την αδελφή μου σε μικρή ηλικία. Θεός, επομένως ο πατέρας σου είχε και καλές στιγμές. Μιχάλης, ναι, είχε, το παραδέχομαι. Όμως πρέπει να ένιωθε και στιγμές μοναξιάς, στιγμές απογοήτευσης για πολλά, στιγμές δύσκολες. Τι λάθη έκανα κι εγώ, τον καταλαβαίνω τώρα, πολλά χρόνια μετά την αναχώρησή του. Θεός, μπορείς να του μιλήσεις και να του πεις ό,τι αισθάνεσαι. Τι λες? Μιχάλης, να του το γράψω? Ναι. Δεν θα είναι ανοησία? Άλλη μια άσκηση ψυχοθεραπείας σαν αυτές που μάθαμε όταν σπουδάζαμε? Μια παιδικότητα έστω? Όχι, θα είναι μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητά σου σήμερα. Και δεν θα ντροπιαστώ. Απέναντι σε ποιον? Σωστά.
Δεν πρέπει να με ενδιαφέρει η γνώμη όσων φοβούνται ή όσων δίνουν ερμηνείες σύμφωνα με τα στερεότυπα που έχουν εγκαταστήσει στο κεφάλι τους. Θα του φτιάξω ένα γράμμα, στο οποίο θα του μιλώ και σαν μικρό παιδί και σαν ενήλικας. Μάλιστα, πιο μεγάλος από την ηλικία των 63 που είχε ο ίδιος αν έφυγε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, μπαμπά. Δεν ξέρω που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή και αν είσαι μαζί με τη μαμά. Αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω που με φέρατε σε αυτή τη γη και μου προσφέρατε όσα μπορέσατε. Δεν θέλω άλλο να σε κρίνω για τα λάθη σου. Το βαρέθηκα. Θέλω μόνο να σε ευχαριστήσω για εκείνα που μου δώσατε, συχνά από το υστέρημά σας. Να, θυμάμαι τώρα που στα 15 μου, όταν έγραψα το πρώτο μου ποίημα, τόσο άτεχνο αλλά και τόσο τρυφερό, για εκείνον τον σπουργίτη του Δεκέμβρη που ήρθε παγωμένο στο τζάμι του παραθύρου μας και του ρίξαμε ψυχουλάκια, εσύ με επένεσες. Αυτός ο έπαινος ήταν η αιτία που στράφηκα στην ιερή διαδικασία της γραφής. Δεν λέω περισσότερα. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη που σου κακομίλησα κάποιες φορές, όσο ζούσες, αλλά και μετά δεν έπαψα επί χρόνια να σε κακολογώ για εκείνο το μεγάλο λάθος που έκανες στα 5 μου χρόνια. Δεν επανέρχομαι πια, ας το διαγράψουμε επιτέλους. Ξεχνώ όσα αποτυχημένα κάναμε ο ένας τον άλλο και θέλω να ξεχάσεις κι εσύ. Τα λόγια και τις σκέψεις και τις ενέργειες που δεν ήταν της ψυχής μας, όλα τα σβήνω διαπαντός. Ό,τι μας πίκρανε, μας θύμωσε, μας απογοήτευσε, τα εμβαπτίζω μέσα στην αγάπη του Θεού για να εξαγνιστούν. Και σε αποδεσμεύω, γεννήτωρά μου και δάσκαλε πρώτε, από οτιδήποτε σε κρατά δεσμευμένο και υποχρεωμένο απέναντί μου. Σου στέλνω την αγάπη μου, ειλικρινή και γνήσια, για να σε συντροφεύει στο αιώνιο ταξίδι που κάνεις την πορεία σου προς το Θεό. Σε σχέση με μένα, δεν σε κρατά το παραμικρό στη γη. Συνέχισε τη διαδρομή σου. Αν θέλεις και αν μπορείς, την ευχή σου την πατρική να τη δίνεις στο παιδί μου και εγγόνι σου. Και ένα τελευταίο. Αν χαίρεσαι εκεί που βρίσκεσαι, να ξέρεις ότι αυτό θα μου δίνει και εμένα χαρά. Γνωρίζω πόσο υπέφερες όταν ήσουν σε σώμα. Θεός, δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο. Όλα έχουν πάρει το δρόμο που τους έπρεπε. Μην ανησυχείς. Η ευλογία που έστειλες έφτασε στους παραλήπτες της. Και παραλήπτης δεν είναι μόνο ο πατέρας σου, είσαι και εσύ, είναι και ο γιος σου, είναι και όλα τα πρόσωπα για τα οποία προσεύχεσαι. Σου το ξαναλέω. Δεν είσαι μόνος και ό,τι κάνεις έχει αντίκτυπο σε όλους και όλα γύρω σου. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε και σήμερα τις ασκήσεις ψυχοθεραπείας, διάλογος με το Θεό και τον άνθρωπο, ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Προφήρα του Μιχάλη Λεβέντη, που μας δείχνει και έναν άλλο τρόπο προσευχής, αν θέλετε, τον διάλογο με το Θεό, προφορικό ή γραπτό.
έτσι ώστε με όλα όσα ξέρουμε, όλα όσα έχουμε διαβάσει, όσα έχουμε ακούσει μέσα στην Εκκλησία να αποτελούν αυτό το υλικό του διαλόγου που είναι πάρα πολύ χρήσιμος για τον καθένα μας προσωπικά. Θυμίζουμε και τα άλλα βιβλία των εκδόσεων Πορφύρα, Πινελόπης Μωραΐτου, ο Άγγελος, ο Ποντικόβεν και η Άγια Νύχτα, ένα βιβλίο για τα μικρά παιδιά με αυτοκόλλητα, το βιβλίο του Jim Forrest «Εξομολόγηση», με εισαγωγή του πατρός Χαράλαμπου Παπαδόπουλου, και το βιβλίο «Σαρακοστιανά», το κλασικό βιβλίο μαγειρικής για τις περιόδους της νηστείας. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Γεια και χαρά. Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.